δοκιμάσετε λοιπόν. Συγγνώμη, Μαρίνα, που γελάω. Αλλά κάποιοι βιάστηκαν να έρθουν να δοκιμάσουν τα λουντζάκια, τα λουκαρικάκια και όλα αυτά. Καλώς μας ήρθες. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Έτσι, Παρασκευή σήμερα. Τι θα μας μαγειρέψει σήμερα, καλαμαράκια? Σήμερα είπαμε να κάνουμε καλαμαράκι, γιατί συνήθως τα καλαμαράκια τα ξέρουμε σαν τηγανιτά και λένε ανθυγίνα. Οπότε εμείς θα τα κάνουμε στο Thermomix με μια πιο απλή και εύκολη λύση. Και για να δείξουμε και λίγο πόση ποσότητα μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Γιατί μια οικογένεια, αυτή η συνταγή που θα δώσουμε σήμερα είναι για 8 μερίδες. Α, είναι! Είναι για 8 μερίδες. Φυσικά μπορεί να γίνει και περισσότερο. Αλλά θα το δείτε και στην πορεία. Πολύ ωραία. Και όπως θα φτιάξουμε τα καλαμαράκια, μπορούμε να δούμε και συνταγή για χταπόδι, για σουπιές ή ό,τι άλλο θέλουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ, Αντρέα, μου αφήνω εδώ το τριαντάφυλλο για να κεραστούμε όλοι. Τριαντάφυλλο, έτσι ωραίο να από τον αγρό. Εγώ έφερα και μπισκοτάκια που φτιάξαμε σήμερα για να φάτε όλοι εδώ. Τέλεια. Οπότε. Μεγάλη η κατάσταση σήμερα εδώ στην εκπομπή. Πάμε να δούμε τελικά μας τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τα καλαμαράκια σήμερα εδώ με τη Μαρίνα μας. Θέλουμε 80 γραμμάρια κρεμμύδι κομμένο στα 4, μία σκελίδα σκόρδο, 80 γραμμάρια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια ψιλοκομμένες ντομάτες σε κονσέρβα ή αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και φρέσκες, σωστά. Βέβαια, βέβαια. Ωραία, 100 γραμμάρια κόκκινη πιπεριά, όχι την καυτερή, την άλλη. Όχι, όχι, την κανονική. Ωραία. Μία κουταλιά της σούπας πάστα ή έναν κύβο ζωμό λαχανικό, να και ο θρασίβουλος. Μία κουταλιά πάστα ντομάτας της σούπας, 5-6 κλωναράκια κόλιανδρο, μόνο τα φύλλα και 5-6 κλωναράκια βασιλικό, μόνο τα φύλλα. Μάλιστα. Πολύ ωραία και έρχεται και η επόμενη μας κάρτα, η οποία είναι ένα φύλλο δάφνης αποξηραμένο, 1/4 από το κουταλάκι του γλυκού αλεσμένη κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, μία μπρέζα αλάτι, μία μπρέζα πιπέρι, 50 γραμμάρια ούζο, 5-6 κλωναράκια με φύλλα μαϊτανό, 30 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα και 2 κιλά γραμμάρια καλαμαράκια καθαρισμένα. 2.000 καλαμαράκια. Ωραία. Να πούμε ότι η συνταγή η οποία θα φτιάξουμε σήμερα είναι στο chip της νόστιμης ζωής, όπως είχαμε μπει και την προηγούμενη φορά, έχουμε μία μαγειρική με κυπριακές συνταγές και τώρα θα δουλέψουμε από το chip. Δηλαδή, αντί να διαβάζουμε τη συνταγή, θα τη δούμε από το κομπιούτερ μας. Περιμένουμε το τραπέζι να κόμε εμείς από τον Ανδρέα με το Thermomix. Ετοιμάζομαι. Θέλω ακόμα μια εβδομάδα. Μαθαίνει. Ναι. Πάμε. Επιλέγουμε συνταγές. Νόστιμη ζωή είναι η μαγειρική μας και έχουμε δύο επιλογές, είτε ανακατηγορία είτε αλφαβητικά. Εγώ θα πάω αλφαβητικά και βρίσκω το κάπα, εδώ τα καλαμάρα και είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία και ξεκινάμε. Το πρώτο που μου λέει είναι για πόσες μερίδες και τα υλικά για να τα μαζέψει η νοικοκυρά. Εμείς τώρα, επειδή τα έχουμε εδώ έτοιμα, πάμε στο επόμενο. Μας λέει να βάλουμε 80 γραμμάρια το κρεμμύδι, το κομμένο στα 4. Mm-hmm. Ωραία. Και έχεις μέσα και το σκόρδο. Έχω εκεί το σκόρδο μέσα που είναι το επόμενο. Οπότε. Μαρίνα, και μου, μια σκελίδα σκόρδο. Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε μαζί το παρέα. Το ελαιόλαδο, το οποίο θέλουμε, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο. Ωραία. Και βλέπετε ότι τα ζυγίζουμε αυτόματα. Μας λέει το επόμενο βήμα, μας λέει να κλείσουμε το Thermomix μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Και εδώ μας λέει 5 δευτερόλεπτα ταχύτητα, 5 απλά για να μας κόψει το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ναι. Ξεχάνουμε το κόψιμο του κρεμμυδιού όταν έχουμε Thermomix. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει και ο διαγωνισμός μας, να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει. Πάντως πολλές περιμένουν. Ναι. Λέει να αφήσουμε εδώ πάνω και τώρα το επόμενο βήμα είναι το σοτάρισμα. Το σοτάρισμα εδώ το έχουμε 4 λεπτά. Εγώ για να μειωθεί ο χρόνος θα το κάνω στα 2. Mm-hmm. Εντάξει. Και θα γίνει το σοτάρισμα. Ωραία. Το σοτάρισμα γίνεται στους 120 βαθμούς.
που μένουν τα αρωματικά είναι πιο υγιεινών και ελεγχόμενων, το πιο σημαντικό. Ωραία. Από το να οπότε, τα τσιγαρίσουμε εμείς το τηγάνι. Ναι. Οπότε τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε, περιμένουμε τα 2 λεπτά και θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Οι συνταγές που έχει μέσα το τσιπ είναι συνταγές που έχει μέσα και το βιβλίο. Μάλιστα. Είναι οι ίδιες του βιβλίου. Να πούμε ότι επιλέξαμε συνταγές της καθημερινής κουζίνας, της κυπριακής κουζίνας, όπως μπάμιες, φασολάκι, κολοκάσι, ναι. Αυτά που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Αυτά όλα. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το Thermomix είναι και για μεγάλες οικογένειες, για 6 άτομα και για περισσότερα. Αυτή η συνταγή είναι για 8. Ωραία. Αλλά μην, ας πούμε, και 6 άτομα τρών άνετα αν τρών και αρκετό φαγητό. Α, ωραία, 6 γερές μερίδες. Γερές μερίδες, ωραία. Αυτό είναι. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει την εντύπωση ότι μπορεί να μην χωράει πολύ, πόσο θα χωρέσει, για πόσους να μαγειρέψω. Να σας... Είναι η εντύπωση του Κύπριου που θέλουμε πάντα να βλέπουμε κατσαρόλες μεγάλες και μεγάλα ταψιά. Με το Thermomix γίνονται όλα τόσο απλά, τόσο γρήγορα και ποσότητες υπέραρκετες. Πολύ ωραία. Περισσεύουν. Άρα περιμένουμε τώρα έτσι να γίνει το τσιγάρισμα μας. Τελειώνει. Ναι, τελειώνει τώρα. Σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ άλλα 35 περίπου δευτερόλεπτα. Και θα μας πει μόνο του ποιο είναι το επόμενο βήμα. Μάλιστα, μάλιστα. Το καλαμαράκι αυτό είναι μας το είναι καλό. Εδώ. Ναι. Απλώς το chip βοηθά να μην ξεχάσεις κάποιον υλικό. Δεν χρειάζεται να χάνεις χρόνο να διαβάζεις και να επανέρχεσαι στο Thermomix. Τα βλέπεις όλα πάνω όλα στην οθόνη και είναι πιο απλά. Πολύ ωραία. Είναι απλή διαδικασία. Ακόμα και ένα μωρό μπορεί να ακολουθήσει και να κάνει τη συνταγή. Και εδώ τώρα περιμένουμε. Το καλαμαράκι, Μαρίνα μου, πόση ώρα θέλει να ψηθεί? Το καλαμαράκι θέλει 30 με 35 λεπτά. Α. Εμείς έχουμε ήδη ένα έτοιμο και θα ψηθεί, αλλά θα ψηθεί μέσα σε αυτήν τη σάλτσα την οποία θα ετοιμάσουμε, που θα πάρει τα αρωματικά του και θα το δοκιμάσετε κι εσείς για να δείτε. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε. Μια λεπτά να το ανοίξω. Α, έτσι και ζεστό εδώ μετά. Ναι, βλέπετε μέσα που γίνεται το σοτάρισμα. Το Χριστιανά μου, λίγο, γιατί η ζυγαριά μας είναι λίγο ευαίσθητη. Ναι, όποτε αγγίζει, ναι, θέλει, δεν ξέρω τι ζυγίζαμε. Ναι. Εντάξει. Θέλουμε 250 γραμμάρια την ντομάτα μας. Για να δούμε έτσι. Εντάξει, τα κόκκινα χρώματα βέβαια σήμερα θα έπρεπε να τα αποφύγουμε στην εκπομπή μας. Ντομάτες, αυτά, όλα αυτά. Θυμίζουν τα χρώματα του Ολυμπιακού, έτσι. Κάποιοι πονάνε. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνω να παρακολουθείτε τη συνταγή. Θέλουμε 100 γραμμάρια πιπεριά κοκκίνη. Μα να μου βράζουμε το σκηνοθέτη μας, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι φυσικό, είναι φυσικό. Το κάνουμε πλάκα σήμερα. Οκ, τώρα θέλουμε μπάστα. Βάζουμε πάστα ζωμού λαχανικών και να πούμε ότι ζωμό λαχανικών μπορούμε να φτιάξουμε στο Thermomix. Πάρα πολύ εύκολα. Πολύ ωραία, έτσι να έχουμε το δικό μας βαζάκι. Μάλιστα. Έχει μέσα άνηθο? Όχι, όχι. Απλά είναι τα αρωματικά, είναι όλα τα λαχανικά που έχει στο σπίτι. Θέλουμε την πάστα ντομάτας. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Θέλουμε τον κόλιαντρό μας. Πολύ ωραία. Μόνο φύλλα. Αν θέλεις να σου λέω να το βάζεις στα υπόλοιπα, ναι. Απλά το βασιλικό. Όλο μέσα. Όλο μέσα, είναι μετρημένο. Θέλουμε τη δάφνη, την έχουμε εδώ. Έγραφες ένα φύλλο, αλλά επειδή αυτά είναι μικρά. Είναι μικρό, έχει... Εντάξει, ένα να βάλουμε. Ένα να βάλουμε για να μην γίνει... Ωραία. Οκ. Θέλουμε την κανέλα μας έναν τέταρτο. Εντάξει, έτσι λίγο. Ωραία, μπράβο, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και θέλουμε ζάχαρη. Πόσο? Πάρτε το, ένα κουταλάκι είναι... Αν το βάλω όλο, είναι μετρημένο. Ναι, πάρτε το. Και θέλουμε μία μπρέζα αλάτι. Μία μπρέζα είναι αυτό? Ναι, αυτό. Ναι. Όσο βγαίνεις με το χέρι. Θέλουμε πιπέρι. Λέει. Να βάλουμε λίγο, να το... ένα λεπτάκι, γιατί αυτό είναι πιο ωραίο. Να το κάνεις. Να είναι φρεσκοτριμμένο. Ναι, φρεσκοτριμμένο. Εγώ και στις σούπες μου τις μαυρίζω από πάνω με το πιπέρι.
Έλα, τρία μου. Θέλουμε. Και εσύ με το πιπέρι. Με το πιπέρι, είναι αυκολέμονη. Ναι. Θέλουμε το ούζο. Όλο. 50 γραμμάρια, νομίζω. Βάλε το, είναι οκ. Okay. Εντάξει. Θέλουμε το μαϊτανό. Όλο. Εντάξει, ευχαριστώ. Και το αλεύρι μας, 30 γραμμάρια αλεύρι είναι γι' αυτό ζυγισμένο. Πολύ ωραία. Okay. Και τώρα θα κλείσουμε το Thermomix. Και θέλουμε απλά μερικά δευτερόλεπτα για να αναμειχθούν τα υλικά. Ωραία. Πόσα δευτερόλεπτα το βάλαμε? Νομίζω ήταν 10, 10 λάθος. Ωραία, έτσι στα γρήγορα γίνονται όλα με το Thermomix. Υπέροχα. Ωραία. Είπαμε, Έλενα Ευσταθίου έρχεται σε λίγο, πολλά νέα, σκάνταλα, πολιτική, έρωτες, τώρα, τα πάντα. Βλέπετε τι έχει γίνει η σάλτσα μας. Μπαίνει μέσα το χτυπητήρι, το οποίο τέλεια, το ναι, βοηθά στο ανακάτωμα, γι' αυτό το βάλω. Και τώρα το επόμενο βήμα μου λέει να ζυγίσω περίπου 1 κιλό καλαμαράκια μέσα στον κάδο. Ωραία. Και θα βάλω και τα υπόλοιπα πάνω στο βαρώμα. Το βαρώμα ποιο είναι? Το βαρώμα είναι το δοχείο που ψήνει στον ατμό. Ωραία. Άρα στον ατμό θα ψηθεί και θα είναι μέσα στη σάλτσα. Ορισμένα στον ατμό και ορισμένα μέσα. Τώρα δεν βλέπω. Κάτσε αρκετά, να σε βοηθήσω. Πες μου. 735 γραμμάρια έχουμε ακόμη. Εντάξει. Ωραία. Βάλε ακόμα κανένα. Κάνε έτσι. Okay. Ωραία, 930 είμαστε μια χαρά. Και πάμε στο επόμενο βήμα. Για να βάλουμε το βαρώμα μας. Ένα λεπτάκι. Η μέσα θα ψηθεί και θα μπει και το άλλο από πάνω. Μάλιστα. Θα κλείσουμε τώρα. Δώσε το ένα λεπτό. Ό,τι θέλεις εδώ. Ωραία. Βάλε το πάνω. Αυτό είναι το δοχείο που ψήνει στον ατμό. Ναι. Και βάζω τα υπόλοιπα καλαμαράκια από πάνω. Μπορούσαν να μπουν και πιο πολύ ποσότητα, αλλά εμείς έχουμε βάλει 2 κιλά. Ναι. Και κλείνει. Και τώρα είναι έτοιμο για 30 λεπτά να ψηθεί. Και έχει μπει και η αντίστροφη κίνηση που μας βοηθά στο ανακάτωμα, γι' αυτό θα ψηθεί χωρίς να λερωθεί, να χρειάζεται να ανακατωθεί ή να κοπεί. Τώρα όμως, δώστε μου να σερβίρουμε τα άλλα τα καλαμαράκια. Θα φέρω ένα πιάτο εγώ από εδώ. Έχω, Χριστιανά μου έφερα και ρύζι μαζί. Γιατί αυτό το καλαμαράκι είναι ωραίο με το ρύζι. Λόγω της σάλτσας, Ναι, και μόνο... Το θέλεις εδώ, Μαρίνα μου, τι... Ένα λεπτό. Τα καλαμαράκια αυτά έχουν ψηθεί. Στη συνταγή λέει ότι μπαίνει και αυτό μέσα. Για ένα ανακάτεμα με τη σάλτσα. Για έναν, ναι. Ωραία. Το θέλεις εδώ το ρύζι ή να το μετακινήσω? Ας το εδώ, καλά είναι. Να το μετακινήσω, να το ανακατώσω λίγο και θα το σερβίρουμε. Πολύ όμορφα. Έτσι και το ρύζι εδώ μέσα στη φόρμα που το έβαλε η Μαρίνα μας δίνει και ιδέες έτσι, γενικότερα και για άλλα φαγητά που μπορεί να θέλουμε να σερβίρουμε με τον ίδιο τρόπο. Εδώ, το ρύζι. Εδώ τώρα συνεχίζω από εκεί που έμεινα. Για ένα ανακάτεμα, αν κάνει ένα λεπτάκι. Έτσι λίγο τώρα. Η συνταγή λέει ότι το βάζεις 5 λεπτά μέσα και ψήνεται μέσα μαζί με τη σάλτσα, είναι καλύτερο. Αλλά θέλω να δείτε και την ποσότητα. Μάλιστα, να πούμε ότι σε λίγο καιρό ξεκινάει ο διαγωνισμός με το Thermomix. Ακόμη δεν έχει αρχίσει, μην ανησυχείτε. Όταν ξεκινήσει θα σας τρελάνουμε τόσο πολύ με αυτόν τον διαγωνισμό που θα γίνει ένας χαμός. Πάντως μυρίζει καταπληκτικά και φαίνεται και πάρα πολύ μαλακό. Ναι, θα το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, χωρίς
Το λάδι ήταν λίγο που είχαμε βάλει, ούτε να τηγανίζει ούτε τίποτε. Και για ανθρώπους που προσέχουν έτσι λόγω λιπαρών, χολυστερόλες και όλα αυτά. Ακριβώς. Ναι, αλλά τέλειο. Το πιο σημαντικό είναι ότι στη μισή ώρα που ψήνεται το φαγητό, η νοικοκυρά κάνει ό,τι άλλο θέλει, δεν λερώνει το γκάζι της, δεν σπαταλά ρεύμα, γιατί και το Thermomix είναι πιο οικονομικό στο ρεύμα. Οπότε. Ναι, ο καθένας μέχρι να τελειώσει το φαγητό, Μαρίνα μου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ώρα, μέσα σε μισή ώρα. Μισή ώρα κάνεις ό,τι θέλεις. Και έχεις τέλειο αποτέλεσμα, δεν έχεις έννοια. Αυτό νομίζω να το έχω. Καλά κάνεις, γιατί είναι σημαντικό να είμαστε καθαροί. Απλά τώρα, εγώ δεν θα βάλω άλλο μέσα. Θα ήθελα να το βάλω δίπλα, για να μην χαλάσω το σχήμα του. Απλώς για να δείτε λίγο την ποσότητα. Ναι, είναι όντως αρκετή ποσότητα, δηλαδή είναι παραπάνω από 6 άτομα αυτό. Ναι, ναι, είναι για 8 άτομα αυτή η συνταγή. Είναι, γιατί με το ρύζι σου αυτά είναι... Και το σος αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μα μυρίζει φοβερά, ειλικρινά. Είναι μακάρι όπως... Είδετε πόσα αρωματικά έχουμε βάλει μέσα. Αλλά βλέπετε ότι θα μπορούσα να ψήσω και περισσότερη ποσότητα, γιατί χωρούσε ακόμα, τουλάχιστον ακόμα μισό κιλό από πάνω. Οπότε πάρα βλέπετε ότι μέσα σε λίγο χρόνο έχουμε έτοιμο το καλαμαράκι μας. Τέλεια. Μαρίνα μου, εμείς θα περιμένουμε λίγο να κρυώσει και θα το δοκιμάσουμε και σε λίγο. Και θα το δοκιμάσετε σίγουρα και θα μας πείτε τη γνώμη σας. Εννοείται, σε ευχαριστούμε αλλά, πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι όλα τα φαγητά που γίνονται τόσο απλά. Εμείς τώρα για τηλεοπτικούς χρόνους τα κάναμε, αλλά σε 30 λεπτά δεν είναι χρόνος για να κάνεις. Και βέβαια. Το ρύζι έχει φτιαχτεί στο Thermomix, το οποίο 15 λεπτά, το πασμάτι 14 λεπτά γίνεται έτοιμο. Τέλεια. Μαρίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρίνα μου, να σε κεράσουμε έναν τριαντάφυλλο. Ευχαριστώ. Εδώ. Ορίστε. Τριαντάφυλλο, μας έστειλαν από τον Αγρό. Στην υγειά σου, να είσαι καλά. Στην υγειά σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάρω και τα μπισκοτάκια εδώ. Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και αυτά στο Thermomix φυσικά. Φυσικά. Αυτά είναι, παιδιά. Σήμερα θα πάμε, θα πιούμε.